Στα χέρια μου κρατάω ένα ολοκένουργιο headset από την Creative, μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλη έτσι, ιστορία στον χώρο του ήχου όσον αφορά στους υπολογιστές. Sound Blaster Evo ZXR είναι το συγκεκριμένο έτσι, headset. Έχει δυνατότητα για σύνδεση με υπολογιστές μέσω Bluetooth, ενσύρματα, μέσω USB, πάρα πολλές λειτουργίες. Είναι ακόμα σφραγισμένο, μόλις έχει φτάσει στα χέρια μου. Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία και να δούμε τα περιεχόμενά της κάνοντας ένα ακόμα video unboxing. Είμαστε εδώ πέρα μπροστά από τα Sound Blaster Evo ZXR, το οποίο είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς Evo από την Creative. Το κόστος του συγκεκριμένου headset ανέρχεται στα 299 ευρώ και μπορούμε να δούμε πόσο όμορφη είναι η συσκευασία. Έτσι, ανάγλυφα εδώ πέρα χρυσαφή τα γράμματα της Sound Blaster και του Evo. Και από κάτω κάποια βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Μας λέει εδώ πέρα ότι υπάρχει ενσωματωμένος επεξεργαστής, προφανώς για το να κάνει καλύτερο τον ήχο. Active Noise Cancellation, όπως γράφει εδώ πέρα. Υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με Android, Mac υπολογιστές, έτσι και made for iPod, iPhone, iPad. Οπότε είναι ουσιαστικά συμβατό το συγκεκριμένο headset με ό,τι συσκευή υπάρχει. Μέσω Bluetooth υπάρχει και τεχνολογία NFC όπως μας λέει εδώ πέρα. Και στο πίσω μέρος έχει ακόμα περισσότερα έτσι, βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς μπορεί να το συνδέσει κάποιος με διάφορες άλλες συσκευές. Υπάρχει με Bluetooth, με τηλέφωνο, με ενσύρματο, δηλαδή με mini jack με τηλέφωνο, με κάρτα ήχου με διπλό καλώδιο, με USB με υπολογιστή και υπάρχει προφανώς αντάπτορας μέσα για σύνδεση στα αεροπλάνα. Κάποιες άλλες πληροφορίες για το Bluetooth, για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Όλα αυτά θα τα δούμε στο αναλυτικό review. Τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα περιεχόμενα της συσκευασίας, αφού αφαιρέσουμε τα γνωστά αυτοκόλλητα που κρατάνε την συσκευή κλεισμένη εδώ πέρα. Okay, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά. Εδώ. Ωραία, το κόψαμε το ένα αυτοκολλητάκι. Πάμε να κόψουμε και το άλλο. Από εδώ. Ωραία. Επειδή δεν ξέρω πώς ανοίγει η συσκευή, θα το βρούμε μαζί τώρα. Μάλλον αφαιρείται. Αυτό εδώ από εδώ, προφανώς, για να δούμε. Μπα, όχι. Είδατε, αυτά είναι τα προβλήματα ενός unboxing. Δεν ξέρουμε πώς ανοίγει το κουτί. Αυτό θα το έχετε το πρόβλημα και εσείς μόλις πάρετε τα συγκεκριμένα ακουστικά. Α, έχει και τρίτο αυτοκόλλητο, την πατήσαμε. Είδες τι κάνει Creative. Λοιπόν, ωραία, θα αφαιρούμε και το τρίτο αυτοκολλητάκι από κάτω και τώρα ανοίγει. Μπράβο, πολύ ωραία. Και μπαίνουμε κατευθείαν στο εσωτερικό που το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτή εδώ πέρα η θήκη, η οποία προφανώς στο εσωτερικό έχει τα ακουστικά. Α, πολύ ωραίο. Α, πραγματικά πολύ ωραία, έτσι πολύ περιποιημένο, γι' αυτό και το υψηλό κόστος. Τα ακουστικά είναι πανέμορφα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, κόκκινο μαύρο χρώμα, υπάρχουν κάποια αυτοκολλητά για τα οποία πρέπει να αφαιρέσουμε. Sound Blaster, κουμπιά πάνω ρυθμιστικά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουν και αυτή τη δυνατότητα να μετακινούνται για να ταιριάζουν καλύτερα στα αυτιά. Εδώ πέρα δερματάκι είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραίο, πολύ ποιοτικό αυτό το συγκεκριμένο έτσι, πακετάκι μέσα στα θηκούλα για να μπορείτε να τα φέρετε χωρίς πρόβλημα. Τα αφήνουμε στην άκρη, ξαναφέρουμε το υπόλοιπο κουτί να δούμε και τα υπόλοιπα περιεχόμενα. Α, ένα δεύτερο κουτάκι από κάτω, αυτό δεν το χρειαζόμαστε καθόλου, το βάλουμε στην άκρη. Για να δούμε τι περιέχει και εδώ. Okay. Και τώρα θα το κάνουμε χήμα. Τα πετάμε όλα κάτω και να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, καλώδιο USB, κόκκινο, mini USB προφανώς για τη σύνδεση με τον υπολογιστή. Check. Αυτό εδώ είναι για φορτιστής μου μοιάζει, έτσι γράφει εδώ πέρα, ναι. Ναι, και αυτό εδώ πέρα το βυσματάκι να μπορούμε να τα συνδέσουμε. Οπότε προφανώς έχουν μπαταρία για να είναι ασύρματα και χρησιμοποιούν το φορτιστή για την φόρτιση. Θα ξαναβάζουμε πάλι όλα μέσα. Αυτό εδώ πέρα είναι ο αντάπτορας που βάζει το mini jack εδώ πάνω προφανώς για να το βάλει στο αεροπλάνο. Όσοι ταξιδεύετε πολύ, τα ξέρετε, τα αεροπλάνα έχουν αυτά τα δύο βυσματάκια για να ακούς ήχο από το ηχοσύστημα του αεροπλάνου. Αντάπτορας, από ό,τι βλέπω, αγγλικός, δεν τον χρειαζόμαστε καθόλου, αλλά τον βάλουμε μέσα. Και αυτό προφανώς είναι εδώ τα δύο καλώδια. Ναι, ένα απλό mini jack σε mini jack, αυτό εδώ που είναι και μικρόφωνο και ηχείο μάλλον. Και εδώ πέρα που χωρίζει σε δύο διαφορετικά, ένα για μικρόφωνο και ένα για τα ηχεία αναλόγως που θέλετε να το συνδέσετε. Αυτά λοιπόν είναι τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου πακέτου μαζί με τέλος εγγύηση και ένα μικρό εγχειρίδιο χρήσης. Θα ξαναβάζουμε όλα στη θέση τους και κλείνουμε το πακετάκι. Είπαμε τα ακουστικά της Creative Sound Blaster Evo ZXR. Υπάρχουν σε πολύ μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, πλαίσιο, public, στην τιμή των 299 ευρώ. Θα πούμε περισσότερα για τη συγκεκριμένη συσκευή μόλις κάνουμε την αναλυτική της παρουσίαση. We'll be right back.